Οι τουρκικέ προκλήσει με παραβιάσει των χωρικών μα υδάτων και όχι μόνο έχουν γίνει συχνό φαινόμενο. Όμω αυτή η κατάσταση φαίνεται πω κρατάει πολλά χρόνια με τη στάση τη Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα να είναι πάντα ίδια. Στο βιβλίο που έχει εκδώσει το Ναυτικό Μουσείο Χανίων με ομιλίε του Ναυάρχου Ιωάννη Τούμπα στην Ακαδημία Αθηνών το 1979, φαίνεται ξεκάθαρα σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ναυτικού Μουσείου Χανίων, Μανώλη Πετράκη, πω και τότε και τώρα οι Τούρκοι έχουν συγκεκριμένε αξιώσει από τη χώρα μα. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι 42 χρόνια τώρα οι Τούρκοι δυστυχώς ομιλούν για συγκεκριμένα πράγματα. Διαβάζοντας λοιπόν θα δούμε ότι αυτά δεν απέχουν σε τίποτα από τη σημερινή πραγματικότητα. Η αιμονή στο σκοπό και φοβούμε ότι αυτή η αιμονή σε συγκεκριμένο σκοπό για τα ίδια θέματα που σήμερα θέλουν να επιβάλλουν είναι αυτά που δεν θα μπορέσουν να δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα για μας. Μάλιστα, ο κ. Πετράκης διαβάζει χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Η πρόθεση εμφανίζεται σαφής εκ του γεγονότος, πέρα των βλέψεών της για την υφαλοκρηπίδα, προέβαλε και δέσμη όλων άλλων διεκδικήσεων και διαρρυθμίσεων αφορούν οι θέματα και ζωνών ευθύνης του Αιγαίου και συγκεκριμένα προέβαλε αξιώσεις δια νέα διαρρύθμιση των ζωνών ευθύνη του ναυτικού ελέγχου. Ζητεί μετακίνηση προ όφελό τη τη διαχωριστική γραμμή ελέγχου εναερίου κυκλοφορία του γνωστού ΦΥΡ και ΛΥΠΕ. Επίση, καλεί του χανιώτε να διαβάσουν το συγκεκριμένο βιβλίο, το οποίο μπορούν να πάρουν από το Μουσείο Δωρεάν. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο αυτέ τι μέρε με την προετοιμασία των συνομιλιών να διαβάσουμε ξανά κομμάτια από αυτή την ομιλία ή και όσοι συντοπίτες μας θέλουν μπορούν να πάρουν από το μουσείο δωρεάν κόπια αυτής της ομιλίας, αυτού του εντύπου. Να σημειωθεί τέλος πως το λόγο εκδόθηκε το 2019 στα τυπογραφεία του πολεμικού ναυτικού με την έγκριση της Ακαδημίας Αθηνών και τη βοήθεια του Ιδρύματος Εκατερίνης Λασκαρίδη.